Γεια σας φίλοι μου χρυσοθύρες. Η ερώτηση την οποία λαμβάνουμε από πολλούς κατόχους του Extreme Hunter είναι αν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποιώντας το μηχάνημα να γίνει σκανάρισμα θαμμένου στόχου σε τρεις διαστάσεις. Επίσης, για αυτό το σκοπό, εάν το Extreme Hunter είναι συμβατό με τον ασύρματο καταγραφέα δεδομένων Icon Data 2. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολύ καλά νέα για σας, καθώς η XP έχει παρουσιάσει μία νέα αναβάθμιση, την έκδοση λογισμικού 3.0. Εκεί, στο μενού ήχου του Extreme Hunter, θα βρείτε μία νέα επιλογή, η οποία ονομάζεται Pulse, ο παλμικός ήχος. Επιλέγοντας Pulse, το Extreme Hunter γίνεται πλήρως συμβατό με το Icon Data 2. Τι άλλο θα χρειαστείτε με το Extreme Hunter σας, εκτός από τον καταγραφέα Icon Data, για να κάνετε σκανάρισμα θαμμένου στόχου σε πραγματικό χρόνο και σε τρεις διαστάσεις. Πρώτα απ' όλα, τη μονάδα των ασύρματων ακουστικών WSA2 της XP, στην οποία θα πρέπει να συνδέσετε την πλακέτα ήχου. Έτσι. Το καλώδιο δεδομένων, το οποίο θα συνδέσετε στον καταγραφέα δεδομένων Icon Data 2. Επίσης, την εφαρμογή του Icon Data, εγκατεστημένη σε κινητό Android ή tablet. Σήμερα, εδώ, στο δοκιμαστήριό μας, θα σας κάνουμε επίδειξη σκαναρίσματος σε ένα θαμμένο κυβότιο πυρομαχικών. Πρώτα απ' όλα, όμως, θα αποδείξουμε την παρουσία αυτού του στόχου ηχητικά με το Extreme Hunter και μετά θα προχωρήσουμε για να το σκανάρουμε. Ξεκινάμε. Ας ξεκινήσουμε το σκανάρισμα. Start. Step. 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 Turn. Step. 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 Turn. Step. 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 Step.
Έχουμε τελειώσει το σκανάρισμα. Για να δούμε το στόχο σε δύο διαστάσεις πατάμε εδώ. Αυτό είναι το μεταλλικό κυβότιό μας. Για να το δούμε σε τρεις διαστάσεις πατάμε εδώ. Νάτο. Και για να τσεκάρουμε το βάθος του στόχου πατάμε εδώ στο πιο δυνατό σημείο. Για να κάνουμε αποθήκευση στο σκανάρισμα απλά πατάμε εδώ. Ξεκινάμε τον ανιχνευτή. Επιλέγουμε ασύρματα ακουστικά. Τα ασύρματα ακουστικά θα ξεκινήσουν αυτόματα. Ξεκινάμε το καταγραφικό. Ενεργοποιούμε το Bluetooth. Ξεκινάμε την εφαρμογή στο κινητό μας τηλέφωνο. Welcome. Πατάμε να βρούμε το Icon Data. Το επιλέγουμε και συνδέεται το λαμπάκι του Bluetooth εκεί που αναβοσβήνει, γίνεται σταθερό. Στο μενού της εφαρμογής έχουμε πολλές επιλογές. Για παράδειγμα την πορεία σάρωσης, την οποία σαν πιο κατάλληλη έχουμε επιλέξει αυτήν. Έχουμε τις γραμμές της σάρωσης και τα βήματα αναγραμμή που θα κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε χειροκίνητη καταγραφή, όπου κάθε βήμα θα πατάμε το πλήκτρο της καταγραφής για να παρουσιάζει τα δεδομένα του εδάφους η εφαρμογή. Ή να επιλέξουμε αυτόματη καταγραφή, όπου βάζουμε το χρόνο που μας διευκολύνει για το βήμα μας και η εφαρμογή θα καταγράφει τα δεδομένα αυτόματα σε κάθε βήμα, χωρίς να χρειαστεί να πατάμε εμείς κάποιο κουμπί. Στην περίπτωσή μας όμως, επιλέξαμε το χειροκίνητο γιατί είναι και το πιο ασφαλές. Το Icon Data είναι ένας καταγραφέας δεδομένων, ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικούς τύπους ανιχνευτών μετάλλων. Για να ρυθμίσουμε την εφαρμογή του Icon Data να διαβάζει τέλεια τα δεδομένα από τον ανιχνευτή μας, στην περίπτωσή μας του Extreme Hunter, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πολύ απλή διαδικασία. Πρώτα απ' όλα, πλησιάζουμε το πινίο του ανιχνευτή πολύ κοντά σε ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, στο σημείο που έχουμε το πιο δυνατό σήμα. Εκεί και θα αφήσουμε ακίνητο το πινίο. Εδώ έχουμε το πιο δυνατό σήμα. Παρατηρούμε τα δεδομένα εδάφους, στην περίπτωσή μας είναι στο 200 και θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί ρύθμιση για να γίνουν τα δεδομένα 2000. Απομακρυνόμαστε από το μεταλλικό αντικείμενο και τα δεδομένα πέφτουν στο 0. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί με αυτό τον ανιχνευτή απόλυτα και μπορούμε να ξεκινήσουμε το σκανάρισμα. Περισσότερες πληροφορίες και βίντεο με τις οδηγίες χειρισμού τόσο για το Icon Data όσο και για το Extreme Hunter θα βρείτε στους συνδέσμους κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Γεια σας φίλοι μου, ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας.